Αυτό που θέλουμε να πούμε και να μεταφέρουμε είναι ότι στα πλαίσια της προσπάθειας της μετάδοσης φιλοζωικής περιβαλλοντικής ιδέας στα νέα παιδιά και την ενημέρωση των μαθητών γύρω από το περιβάλλον και τα ζώα, η ομάδα Ζωφόρος που ανήκει στην Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία ανέπτυξε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και λέγεται ενσυναίσθηση και ζώα. Πληροφορεί λοιπόν, μεταφέρει την πληροφορία στους μαθητές μέσα από το εγκεκριμένο αυτό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, γιατί για να μπεις στο σχολείο πρέπει να υπάρχει έγκριση από το Υπουργείο, να αφορά δηλαδή στα πλαίσια της νόμιμης εκπαίδευσης των παιδιών μέσα από την έγκριση του Υπουργείου. Και προσπαθούμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, και ανταποκρίνεται στην ηλικία των μαθητών της πρωτοβάθμιας, περιλαμβάνει παρουσίαση σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα των ζώων, τις υποχρεώσεις των ανθρώπων, τις ευθύνες των πολιτών απέναντί τους, και μέσα από την προβολή διαφανειών, βίντεο, συζήτησης διαδραστικής με τα παιδιά, εστιάζει στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης. Είναι μια ιδιότητα πολυδιάστατη που υπερβαίνει τα όρια της φιλοζωικής παιδείας, γιατί μέσα από τον τρόπο αυτόν μεταφέρει αξίες ζωής που πραγματικά αυτή την εποχή τις έχουμε άμεσα ανάγκη. Τη δοτικότητα, την προσφορά, την αλληλεγγύη, την κατανόηση της ανάγκης του διπλανού μας, του κάθε αδύναμου. Μέσα λοιπόν από αυτό αναπτύσσει το πρόγραμμα την υπευθυνότητα στα παιδιά, τα εκπαιδεύει να έχουν καλύτερη ψυχολογία, να έχουν μια σωστή πνευματική υγεία, να αποβάλουν το άγχος τους, να καταπολεμούν τις φοβίες τους, να είναι πιο υγιεί τελικά. Γιατί όταν έχεις γνώση του τι πραγματικά είναι ζωή, είναι σημαντικό για την ίδια την κοινωνία. Είμαστε σε αυτά τα πλαίσια δηλαδή, και προφανώς και γι' αυτό το λόγο έχει το Υπουργείο εγκρίνει αυτά τα προγράμματα. Κυρία Χουστουλάκη, να ρωτήσω ωστόσο το εξής. Αυτά είναι μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά σαν παιδιά, ή είναι μηνύματα, γιατί τα παιδιά δυστυχώς δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις τα οποία απευθύνονται στους ενήλικες, που είναι ο καθένας από εμάς, που είναι οι γονείς, που είναι οι κηδεμόνες, που είναι το περιβάλλον τους? Έτσι ακριβώς είναι. Είναι μηνύματα που βάζουν τα παιδιά να σκέφτονται και να μπαίνουν μέσα σε μια ψυχολογία, μια διαδικασία που αφορά άμεσα την αυριανή του ζωή. Εάν δεν περάσουμε μέσα από αυτή την εκπαίδευση του να έχουμε κατανόηση για τις ανάγκες του διπλανού, για τις ανάγκες του αδύναμου, δεν πρόκειται ποτέ να γίνουμε αύριο καλύτεροι. Βλέπετε τι γίνεται με τα σημερινά δεδομένα, με τη βιαιότητα, με την ενδοοικογενειακή βία, με όλη αυτή τη φιλοσοφία του εγώ και όχι του εμείς. Έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση σήμερα να δυσκολευόμαστε πραγματικά να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί αυτή η ομάδα της κοινωνίας. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτό το πράγμα να περνάει μέσα. Έχουμε κάνει και προσπάθεια να γίνει μόνιμο το μάθημα. Τώρα κάναμε και μια επαφή με το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο είναι για το θέμα πλέον της διαχείρισης των ζώων, μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Υπουργείο Εσωτερικών. Μας είπαν ότι σχεδιάζουν αυτή τη στιγμή 3 ΙΕΚ ώστε να είναι να δημιουργηθούν σχολές για το θέμα αυτό, καινούριες μέσα από τις δομές της πολιτείας. Έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή. Με τι κατεύθυνση δηλαδή ακριβώς? Να μπει μάθημα, δεν λέει. Γνώση. Ωραία, γιατί κανένας δεν λέει όχι, αλλά γι' αυτό σας ρώτησα διευκρινιστικά να μας πείτε. Ναι. Επίσης σκέφτεστε να είχε κάθε σχολείο, ας πούμε, ένα αδέσποτο για να το βοηθάει, να το στηρίζει, να το υιοθετήσει τελικά. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα, γιατί μέσα από αυτό θα μάθαιναν τα παιδιά μια άλλη φιλοσοφία, μια άλλη ψυχολογία σε σχέση με τη Και αυτό πρόταση είναι η υιοθέτηση ενός αδέσποτου από κάθε σχολείο. Ακριβώς.
Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το κατανοήσουν οι σύλλογοι των γονέων και κηδεμόνων, που κάποιες φορές αντιτίθενται σε κάτι τέτοιο, αλλά και οι εκπαιδευτικοί. Είναι πολλά σχολεία που έχουν υιοθετήσει ένα γατάκι, ένα σκυλάκι. Αυτό δείχνει μέσα από τον τρόπο που φέρεται το παιδί και που αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα μια άλλη ζωή. Διδάσκει, προχωράει τα πράγματα μπροστά. Είναι μια μεγάλη, είναι μια καλή πρόταση για να ξεκινήσουμε από τα εύκολα και να καταλήξουμε σε πράγματα που πραγματικά είναι βασικά και βαθιά για το μεγάλωμα ενός παιδιού και για το μεγάλωμα και την μεγαλοσύνη μιας κοινωνίας. Πάμε ωστόσο στην επόμενη γενιά, γιατί η δική μας γενιά που παίρνει τις αποφάσεις είναι εκείνη η οποία προκαλεί και το θέμα με τα αδέσποτα. Δεν είναι δυνατόν να βρίσκεις ένα αδέσποτο στην κορυφή ενός βουνού, δεν είναι δυνατόν να βρίσκεις ένα αδέσποτο σε κάθε γειτονιά. Κάποιος από εμάς αφήνει αυτά τα αδεσποτάκια στους δρόμους με ό,τι συνεπάγεται. Έτσι δεν είναι, γιατί είναι ένα δώρο και στη συνέχεια το δώρο αυτό δεν το βλέπουμε ως ζωή, δεν έχουμε αυτή την ενσυναίσθηση, το βλέπουμε διαφορετικά. Η δική μας γενιά ωστόσο είναι που μάλλον περισσότερο χρειάζεται κάποια παραπάνω ευαισθητοποίηση. Θα μου πείτε από την άλλη, πώς με τα οικονομικά να πλήττονται έτσι, πώς με τους προϋπολογισμούς να απλήττονται έτσι, γιατί είναι ένα μέλος της οικογένειας ένα ζωάκι που έχει πραγματικά πολύ μεγάλες ευθύνες. Έχει την τροφή του, έχει τα χάπια του, έχει τους γιατρούς του, έχει τα πάντα όλα, ό,τι περιλαμβάνει ένα άλλο μέλος της οικογένειας, έτσι δεν είναι? Ακριβώς όπως τα περιγράφετε είναι, κυρία Λουτζεράκη, και η δημιουργία υπεύθυνων και ευαισθητοποιημένων πολιτών με σεβασμό για το περιβάλλον και για τα ζώα, αλλά και για κάθε έμψυχο, έτσι, θα πρέπει να είναι σκοπός όλων όσων εμπλέκονται στην παιδαγωγική διαδικασία των γονιών, της κοινωνίας ολόκληρης. Τα παιδιά θα παραλάβουν αύριο τη σκητάλη της πορείας αυτής της κοινωνίας και θα δημιουργήσουν τον αυριανό κόσμο. Τον θέλουμε καλύτερο. Με γνώμονα πως στην ελληνική παιδεία υπάρχει ένα μεγάλο κενό όσον αφορά τη φιλοζωική περιβαλλοντική κουλτούρα και κυρίως τα σχολεία. Γι' αυτό αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε αυτό το σχέδιο δράσης. Έχουμε αυτή τη στιγμή 14 προγράμματα τα οποία βρίσκονται και στην πλατφόρμα δεξιοτήτων 21 συν του ΙΕΠ, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μπορούν να μπουν μέσα να πάρουν τα προγράμματα. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι και να τα διδάξουμε σε καθηγητές, σε εκπαιδευτικούς. Έχουμε κάνει το πρόγραμμα αυτό πολλές φορές στην Ελλάδα. Μάλιστα στις 12 του μηνός γίνεται το πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς από όλη τη χώρα μέσα από τη διαδικασία του Zoom, δηλαδή μέσα από διαδικτυακό τρόπο. Και όποιος εκπαιδευτικός θα ήθελε να έρθει να εκπαιδευτεί σε αυτό το πρόγραμμα, που σας ξαναλέω βρίσκεται στην πλατφόρμα 21 του ΙΕΠ, θα μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί μας είτε στο info@pfpo.gr είτε στα κινητά μας, που μπορείτε να τα βρείτε στη Ζωφόρο, προκειμένου να συμμετέχει σε αυτά τα προγράμματα. Την ενσυναίσθηση την έχουν πρωταρχικό σκοπό σε αυτό το ταξίδι, και είναι σημαντικό η βιωματική εκπαίδευση των παιδιών με σκύλους, γιατί μπαίνουμε μέσα στα σχολεία με εκπαιδευμένα ζώα. Είναι πραγματικά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς αντιμετωπίζετε από τα ίδια τα παιδιά. Με πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και άνοιγμα ψυχής. Κυρία Χουστουλάκη, το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί ή το πρόβλημα δείχνει ότι έχει ελπίδες να επιληθεί? Το πρόγραμμα της διαχείρισης των αδεσπότων έχει μεγαλώσει, θα σας πω. Ίσως επειδή ο καθένας μπορεί να θέλει ένα ζωάκι στο σπίτι, καταλαβαίνει μετά ότι έχει ένα πρόβλημα διαχείρισης λόγω υποχρεώσεων. Και ενώ παλιότερα υπήρχε η διαδικασία να πάνε να το πετάξουν πάνω σε ένα βουνό ή να το κρεμάσουν ή να το σκοτώσουν, τώρα το αφήνουν στο δρόμο. Αυτό έχει μεγαλώσει την κατάσταση, όπως και το ότι δεν σκοτώνονται πλέον από... Οι παλιά άνθρωποι σκότωναν τα κουτάβια που γεννούσε κάποιο ζώο. Ενώ τώρα τα μεγαλώνουν λίγο και τα αφήνουν στο δρόμο. Μάλιστα. Έτσι έχουμε μεγαλύτερη εγκατάλειψη
Το κοινοκομείο Ηρακλείου, ειδικά αυτή τη στιγμή, ενώ έχει 80 θέσεις, είναι υπερκαλυμμένο. Μόνο στο Ηράκλειο αναφέρεστε, ή γενικότερα σε όλη την Ελλάδα? Στο Ηράκλειο, γιατί είμαστε στο Ηράκλειο, αλλά η κατάσταση είναι γενικότερα προβληματική σε όλη τη χώρα. Mm. Βέβαια, το υποτίθεται ότι από μία πρώτου ισχύει το πρόγραμμα του 48-30 του νόμου, που επιβάλλει τα ζώα μας, αυτά που έχουμε στο σπίτι μας, να είναι όλα στυρωμένα, διότι η αστυνομία κάποια στιγμή θα έρθει να μας ζητήσει το έγγραφο της στήρωσης, διαφορετικά θα μας επιβάλλει το πρόστιμο που είναι 1.000 ευρώ. Τα στυρωμένα ζώα είναι επιβεβλημένα πλέον στη χώρα. Έτσι, αυτό θα ισχύσει, αυτό θα τηρηθεί. Ανάλογα. Θα γίνουν έλεγχοι, ή θα γίνει ακόμα μεγαλύτερος ο αριθμός των αδέσποτων, ή θα αυξηθεί ο πληθυσμός τους στους δρόμους, ή θα τα έχουμε έτσι. Ναι, είναι ένα θέμα. Αν και βέβαια δεν ξέρω αν είναι αυτή η λύση που έπρεπε να βρει η πολιτεία, έτσι ώστε να το αντιμετωπίσει το θέμα, κυρία Χουστουλάκη. Πιστεύετε ότι αυτή ήταν η λύση? Σε βάθος χρόνου, εμείς σαν Ομοσπονδία πιστεύουμε ότι αυτή είναι η μοναδική λύση. Η στήρωση και ο έλεγχος. Διότι έχουμε εξαντλήσει όλους τους άλλους τρόπους από το 2003 που υπήρξε ο πρώτος νόμος. Έχουν περάσει 20 χρόνια και παρόλα αυτά τα ζώα, τα δέσποτα στους δρόμους αυξάνονται. Οπότε τώρα μήπως πρέπει να εφαρμόσουμε αυτό που γίνεται στο Βέλγιο? Δηλαδή υπάρχουν όλα τα ζώα είναι στυρωμένα εκεί. Υπάρχει βέβαια και άλλη κουλτούρα. Είτε στην Ευρώπη, την υπόλοιπη. Δεν βλέπεις έξω ζώα σε αυτό το βαθμό. Διότι υπάρχουν νόμοι οι οποίοι τηρούνται. Τώρα εδώ στη χώρα μας αυτό που έθεσε η φιλοζωική κοινότητα είναι ένα βάθος χρόνου τουλάχιστον 5 ετών που θα πρέπει να στηρώσουμε όλοι τα ζώα μας. Όποιος δεν θέλει να το στηρώσει, υπάρχει το DNA που παίρνει ο κτηνίατρός μας και το παραδίδει σε ένα ινστιτούτο στην Αθήνα, ώστε αν βρεθούν υποτίθεται ζώα στον δρόμο, το DNA αυτό να καταδεικνύει ποιος τα άφησε. Μα όλα αυτά κοστίζουν, το ξέρετε από την άλλη, και δεν ξέρω ποιος εύκολα θα συμμορφωθεί βέβαια προς αυτή την κατεύθυνση, η κυρία Χουστουλάκη, ναι. Πάντως εμείς έχουμε προγράμματα στήρωσης, είτε δωρεάν, είτε μέσω, οι ευπαθείς ομάδες μπορούν να κάνουν δωρεάν στηρώσεις μέσω των δήμων τους. Και εμείς έχουμε σαν ζωοφόρος αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα δωρεάν στηρώσεων. Και επίσης υπάρχουν και κτηνίατροι συνεργαζόμενοι με τα φιλοζωικά σωματεία που παίρνουν στο κόστος ακριβώς για να βοηθήσουν αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, κρατάμε όλες αυτές τις πληροφορίες, τα προγράμματα, την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση που και εσείς επισημαίνετε. Προς το παρόν σας αποχαιρετούμε, γιατί νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε, κυρία Χουστουλάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Καλά να είστε και εσείς. Καλή χρονιά να έχετε.